Ο σκύρος ουρανίων θεολογία ίσι βραβεύει εν πνεύματι τη, τη εκκλησία Χριστού την χάριν την εν Θεόν. Σίγαρ καθ' της τριάβος την δόξαν, μυστής της Θεοτόκου και υπέρμαχος όφθης. Παρίς λαμπρός δε δόξασε, Ιεράρχα Κύριε, τη η του μηνό Ιουνίου, Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, Θέκλης και των τεσσάρων κανονικών παρθένων, Ορέστου, Διομίδου και Ρόδονο των Μαρτύρων, Αλεξάνδρου Ιερομάρτυρος του Ενπρούσι, Ανανίου Μάρτυρος, Κύρου Οσίου, Τριών Παρθενομαρτύρων Εχθίου, Θεοφάνους του Οσίου, του Εγκλήστου του Ρώσου. Ο Άγιος Κύριλλος, Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας. Έζησε επί Βασιλείας Θεοδοσίου του Μικρού και γεννήθηκε στην Αλεξανδρία το 370 μετά Χριστόν. Ανιψιός του Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας Θεοφίλου ο Κύριλλος έλαβε κατόπιν μεγάλη θεολογική μόρφωση, ώστε έγινε κατόπιν διάδοχος του Θείου του στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο της Αλεξανδρίας όταν συνεκλήθη η Τρίτη και Αγία Οικουμενική Σύνοδος το 431 μετά Χριστόν στην Έφεσο, ο Άγιος Κύριλος υπήρξε πρόεδρος αυτής και συνετέλεσε στο να γκρεμιστούν οι ερετικές κακοδοξίες του Δισεβούς Νεστορίου για το πρόσωπο της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Ύστερα από πολλά πνευματικά κατορθώματα, ο Άγιος Κύριλος παρέδωσε το πνεύμα του ειρηνικά στο Χριστό, αφού πατριάρχευσε περίπου 32 έτη. Εκείνο όμως που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα την ζωή του Αγίου Κυρίλου είναι η αρετή του, που μας θυμίζει τους λόγους του σοφού παροιμιαστή, ότι η δικαιοσύνη αμόμους ορθοτομίωδους. Η δικαιοσύνη δηλαδή και η αρετή χαράσει άψογο και ευθύ το δρόμο των ανθρώπων και έπειτα ο πεπιθώ στη εαυτού οσιότητη δίκαιος, που σημαίνει εκείνος που στηρίζεται στην αρετή και την αγνότητα της καρδιάς, θα είναι δίκαιος και ευλογημένος μπροστά στο Θεό. Οι Άγιες Θέκλα Μαριάμνη Μάρθα Μαρία και Ενάθα οι πέντε κανονικές παρθένες Στα χρόνια του βασιλέως των Περσών Σαβορίου, 330 μετά Χριστόν, ζούσε κάποιος ιερέας, Παύλος ονομαζόμενος, κοντά σε ένα χωριό που ονομαζόταν Αζά. Ήταν πλούσιος και φιλοχρήματος και μαζί του είχε και πέντε κανονικές παρθένες, δηλαδή παρθένες που τους είχε γίνει τριχοκουρία οι οποίες ήσαν στολισμένες με την λαμπρότητα των αρετών. Αυτός λοιπόν ιερουργούσε και συνέψαλε με αυτές και όσα χρήματα έδιναν σε αυτόν οι κανονικές παρθένες, αυτό στα θησάβριζε για τον εαυτό του. Όταν όμως έγινε γνωστό ότι ο πρεσβύτερος Παύλος ήταν πλουσιότατος, οι Πέρσες ζήτησαν με την απειλή ότι θα τον θανατώσουν ή να αρνηθεί αυτός και μαζί με αυτόν παρθένε στην πίστη τους ή να παραδώσει τους θησαυρού του. Αυτός τότε προτίμησε τον πλούτο και δέχθηκε να απαρνηθεί το Χριστό και να ασπασθεί την ψευτοθρησκεία των Περσών. Τις δε παρθένες που αρνήθηκαν να ακολουθήσουν το προδοτικό παράδειγμά του και να αρνηθούν τον Χριστό, έσφαξε ο ίδιος με τα χέρια του. Αλλά και αυτός, ο ταλέπορος δεν πρόλαβε να χαρεί τον πλούτο του. Οι Πέρσες προκειμένου να πάρουν τους θησαυρού του, το επόμενο βράδυ τον έπνιξαν. Και έτσι, σαν τον Ιούδα τον Ισκαριώτη και Προδότη, στερήθηκε και τις δύο ζωές, και αυτήν την πρόσκαιρη και επίγεια, πολλό δε μάλλον όμως την επουράνια και ατελείωτη. Ο Όσιος Θεοφάνης ο, Έγλιστος, ο Ρώσος. Γεννήθηκε στο χωριό Τσερναύσκα στις 10 Ιανουαρίου του 1815 στην επαρχία Ορλόφ και ο πατέρας του ήταν ιερεύς. Κατά κόσμον ονομαζόταν Γεώργιος Βασιλίεβιτς Γοβόροφ. Μετά τα πρώτα του γράμματα μπήκε στο σεμινάριο του Ορλόφ και αργότερα ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου. Το 1841 χειροτονήθηκε διάκονος και σε λίγους μήνες ιερεύς. Διορίστηκε καθηγητής της ηθικής, της φιλοσοφίας, της ψυχολογίας, της λογικής και των λατινικών σε διάφορες σχολές και ακαδημίες. Το 1847 ήλθε στα Βαλκάνια και για επτά χρόνια μελετά τον ελληνορθόδοξο μοναχισμό. Το 1857 εγινε πρίτανης της θεολογικής ακαδημίας της Αγίας Πετρουπόλεως και συγχρόνως επιθεωρητής των θρησκευτικών. Το 1859 χειροτονήθηκε επίσκοπος της επαρχίας Ταμπόφ και αργότερα αναλαμβάνει την έδρα της επαρχίας Βλαδιμίρ. Το 1866 μετά από 25 χρόνια πολύπλευρης και καρποφόρας εκκλησιαστικής διακονίας, αφήνει την επαρχία του και κλείνεται σε ένα φτωχικό κελί στην έρημο Βυσένσκ. Εκεί θα ζήσει έγκλειστο στα υπόλοιπα 28 χρόνια της ζωής του. Υπήρξε πολυγραφότατος και τα συγγράμματά του είναι κλασικά και χωρίζονται σε ηθικά, ερμηνευτικά και μεταφραστικά. Εκοιμήθη εν κυρίω το 1894.